Πρόταση σοκ για περαιτέρω μειώσεις μισθών στους νέους και μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας περιλαμβάνουν οι 12 εντολές της Επιτροπής των Σοφών στο πόρισμά τους προς το Υπουργείο Εργασίας. Οι σοφοί σκέφτονται εξευτελιστικά πράγματα για την νεολαία σήμερα. Μέρος της Επιτροπής προτείνει κατώτερο μισθό για τους νέους κάτω των 25 ετών για 2 χρόνια με βάση την εργασιακή τους εμπειρία. Αλλά και ως εναλλακτική στις ομαδικές απολύσεις προτείνουν συμβάσεις με μειωμένο ωράριο και αποδοχές που θα αναπληρώνονται από επίδομα που θα πληρώνει το δημόσιο. Να πείτε σε αυτούς τους σοφούς ότι, για να μην πω ότι λένε κάτι άλλο, δεν τα λένε καλά τα πράγματα. Αντί για τα 510 ευρώ μεικτά που ισχύουν σήμερα, οι ξένοι εμπειρογνώμονες προτείνουν ο μισθός για τους νέους εργαζόμενους να είναι 498 ευρώ τον πρώτο χρόνο και 556 το δεύτερο. Και τα δύο ποσά είναι μικρότερα από τα 586 ευρώ που ισχύουν για τους εργαζόμενους άνω των 25 ετών. Ότι είναι μικρή διαφορά που κατεβαίνει δεν σημαίνει ότι είναι μη υπολογίσιμο, έτσι κι αλλιώς είναι μικρό. Έτσι τα άτομα δεν μπορούν να φύγουν από το σπίτι τους, να μείνουν μόνα τους. Μένουν αναγκαστικά με την οικογένεια. Η Ειρήνη δουλεύει με τον Ραφαήλ και η Άννη με τον Αντώνη σε διπλανά καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας. Οι ηλικίες τους διαφέρουν, όχι όμως και η αντίδρασή τους στην πρόταση των σοφών. Δεν θέλω να το ακούω καν. Τι να πω. Εξευτελιστικός, τελείως. Γιατί ένας άνθρωπος, είτε είναι νέος, είτε είναι σε μέση ηλικία, δεν μπορεί να κάνει τίποτα με αυτά. Ούτε καν το ενίκιο του δεν μπορεί να πληρώσει, ούτε τα τρόφιμά του. Σεβαστώ ότι είναι πιο μεγάλος, ότι έχει πιο πολλά χρόνια εμπειρία στη δουλειά, αλλά δεν χρειάζεται να παίρνω πολύ λιγότερα από αυτόν τον μεγάλο. Η μείωση του κατώτατου μισθού των νέων κάτω των 25 ετών στα 510 ευρώ μεικτά εδώ και 4 χρόνια ελάχιστα βοήθησε στην καταπολέμηση της ανεργίας, η οποία κυμαίνεται γύρω στο 50% στις ηλικίες 18 έως 24 ετών. Αυτό είναι και το βασικό αντεπιχείρημα των ίδιων των ανθρώπων της αγοράς στην περαιτέρω μείωσή του. Πρέπει κανονικά να μειωθεί το μη μισθολογικό κόστος, δηλαδή οι ασφαλιστικές εισφορές να κατέβουν πολύ και να ανέβουν οι μισθοί. Παρά τους χαμηλούς μισθούς, η Ελλάδα έχει καταντήσει ισόβια πρωταθλήτρια ανεργίας στην Ευρώπη. Τον Ιούνιο στους νέους κάτω των 25 ετών η ανεργία έφτασε στη χώρα μας στο 47,7%, ενώ στην Ευρωζώνη ήταν στο 20,7%. Ο γενικός δείκτης της ανεργίας ήταν στην Ελλάδα στο 23,4% και στην Ευρωζώνη στο 10,1%.